Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Τάσο Αργυρός και σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο για την πορεία μου από την Ελλάδα στην Silicon Valley. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα ήθελα να μιλήσω είναι για το πώς κατέληξα Silicon Valley. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν ένας συνδυασμός από σχεδιασμού και τύχης. Έτσι λοιπόν όταν ήμουν περίπου πριν από 10 χρόνια στο Πολυτεχνείο και έκανα το πτυχίο μου, ήξερα από τότε ότι ένα από τα πράγματα που ήθελα πολύ να κάνω είναι να αρχίσω τη δικιά μου εταιρεία. Με ενδιαφέρουν πολύ και τα ακαδημαϊκά, αλλά η επιχειρηματικότητα είναι κάτι το οποίο πάντα με εντυπωσίαζε και μου φαινόταν ως κάπως σαν ένα όνειρο. Από τη στιγμή λοιπόν που ήθελα να το κάνω αυτό, εξέτασα λίγο και προσπάθησα να αρχίσω τη δικιά μου εταιρεία. Είχα κάποιες ιδέες σχετικές με τεχνολογία και προσπάθησα να βρω κάποια χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν τα κατάφερα, ήταν πολύ δύσκολο. Οι πιο πολλές πηγές χρηματοδότησης που βρήκα προσπαθούσαν να χρηματοδοτήσουν πιο πολύ μεγάλες ήδη επενδυομένες εταιρείες και όχι πάρα πολλοί νέους ανθρώπους σαν εμένα, οι οποίοι είχαν κάποιες τρελές ιδέες για τεχνολογία, υπολογιστές κτλ. Έχοντας λοιπόν έτσι μια μικρή απογοήτευση, εκεί αποφάσισα να πάω στην Αμερική και ο τρόπος που πήγα τελικά ήταν ότι άρχισα ένα διδακτορικό στην Καλιφόρνια στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Ο λόγος που διάλεξα το διδακτορικό ήταν διπλός. Πρώτον, όπως είπαμε, διέφερα ακαδημαϊκά και αυτό ήταν μία από τις ιδέες που τότε σκεφτόμουν αν θα ήθελα να κάνω ακαδημαϊκή καριέρα. Αλλά περισσότερο από αυτό ήταν ότι δεν είχα λεφτά, δεν είχα χρήματα να πληρώσω ένα μεταπτυχιακό και το διδακτορικό στην Αμερική είναι ένα από τα πράγματα που σου δίνουν χρηματοδότηση. Έτσι λοιπόν χρησιμοποίησα τις επιδόσεις μου ακαδημαϊκές ώστε να χρηματοδοτήσω την αρχή μου στην Αμερική και έχοντας πολλά όνειρα και πολλές προσδοκίες, το 2004 πήγα στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Η αλήθεια είναι ότι το Στάνφορντ έχει μία φήμη ότι ευνοεί πολύ την επιχειρηματικότητα. Πάρα πολλές εταιρείες έχουν βγει από το Στάνφορντ, το Google για παράδειγμα, το YouTube, πολλές εταιρείες τεχνολογίας έχουν βγει από το Stanford και επίσης το Stanford είναι στη μέση της Silicon Valley όπου είναι πραγματικά η μέκα της τεχνολογίας. Υπάρχουν πάρα πολλές startups, πάρα πολλοί άνθρωποι με όνειρα, ιδέες πηγαίνουν στη Silicon Valley ώστε να βρουν χρηματοδότηση και να αρχίσουν την εταιρεία τους. Αυτό ήταν κάτι το οποίο εγώ είχα κάποια ιδέα αλλά δεν το ήξερα. Οπότε θα έλεγα ότι στο Stanford μου άρεσε που ήταν ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο στη μέση Silicon Valley. Αλλά το γεγονός ότι βρέθηκα ακριβώς στο κέντρο της μέκας τεχνολογίας θα έλεγα ήταν πιο πολύ τύχη παρά σχεδιασμός. Αφού πήγα λοιπόν εκεί, η πρώτη επιλογή που είχα να κάνω ήταν με ποιον καθηγητή θα κάνω το διδακτορικό μου. Το background που είχα ήταν πιο πολύ σε βάσεις δεδομένων, που είναι μια περιοχή της επιστήμης υπολογιστών, αλλά μιλώντας σε διάφορους καθηγητές, τελικά αποφάσισα να πάω σε ένα καθηγητή ο οποίος δεν είχε σχεδόν καμία σχέση τα πράγματα που έκανε με αυτά που είχα κάνει εγώ στο παρελθόν και στο Πολυτεχνείο εδώ. Ο λόγος όμως που πήγα σε αυτόν τον καθηγητή ήταν επειδή είχε ένα πάθος να κάνει έρευνα η οποία θα έχει πραγματικό όφελος στην κοινωνία, πραγματικό όφελος στον πραγματικό κόσμο και επίσης είχε κάνει αυτός ο καθηγητής πολλές εταιρείες και χρηματοδοτήσει εταιρείες. Έτσι βρήκα σε αυτόν τον καθηγητή ένα καλό συνδυασμό μεταξύ των ακαδημαϊκών πραγμάτων που έκανα, αλλά και της επιχειρηματικότητας. Αυτό μου άλλαξε πάρα πολύ τη μετέπειτα πορεία μου, γιατί όντας ο ερευνητικό γκρουπ αυτού του καθηγητή, γνώρισα κάποια παιδιά τα οποία επίσης σκεφτόταν πάρα πολύ για την επιχειρηματικότητα, αλλά είχαν επίσης και πολλές ιδέες επιστημονικά, ακαδημαϊκά στον χώρο των υπολογιστών. Και έτσι μετά από λιγότερο από 2 χρόνια, έχοντας πάει στο Stanford, γνώρισα 2 συμφοιτητές μου από το διδακτορικό, έναν Ινδό, τον Μάγιν Πάουα, και έναν Ρουμάνο, τον Τζορτζ Καντέα. Και οι τρεις μαζευτήκαμε και είπαμε ότι αν βάλουμε τις ιδέες μας μαζί, μπορούμε να φτιάξουμε ένα προϊόν το οποίο έχει πάρα πολύ potential, είναι πολλά υποσχόμενο. Έτσι λοιπόν, το 2005 αρχίσαμε στον ελεύθερο χρόνο μας, ο οποίος ήταν πολύ λίγος, δηλαδή τα Σαββατοκύριακα και τα βράδια, να προγραμματίζουμε και να γράφουμε ένα πρωτότυπο του προϊόντος που θέλαμε να φτιάξουμε. Μέσα σε περίπου 2 μήνες, το καλοκαίρι του 2005, πήγαμε το να έχουμε απλά ιδέες, το να έχουμε ένα πρωτότυπο και να έχουμε μιλήσει
με αρκετούς εν δυνάμει πελάτες για να πάρουμε αρκετό feedback, αρκετές συμβουλές για το πώς θα πρέπει να αναπτύξουμε το πρόγραμμα. Έχοντας λοιπόν το πρωτότυπο και έχοντας κάποιες επαφές με πελάτες, πήγαμε στον καθηγητή μου και πήγαμε και σε κάποιους άλλους καθηγητές στο Stanford. Και μετά από πολλή προσπάθεια και πολλές διαπραγματεύσεις, καταφέραμε να πάρουμε μια μικρή χρηματοδότηση για την ιδέα μας. Αφού λοιπόν πήραμε τη χρηματοδότηση, το οποίο ήταν κάτι τεράστιο για μας, εκεί είχα λοιπόν το δίλημα αν θα έπρεπε να συνεχίσω το διδακτορικό ή αν θα έπρεπε να αφοσιωθώ στην εταιρεία. Πήγα λοιπόν στο καθηγητή μου τον David Sheridan και τον ρώτησα άμα θα νόμιζα ότι ήταν καλή ιδέα να κάνω και τα δύο, να κάνω και το διδακτορικό αλλά και να συνεχίσω να δουλεύω στην εταιρεία που μόλις είχαμε αρχίσει. Ο David λοιπόν μου είπε το εξής ενδιαφέρον. Μου είπε, Τάσο, κοίταξε να δεις, το πρόβλημα με το να κάνεις δύο πράγματα είναι ότι ανταγωνίζεις ανθρώπους που κάνουν μόνο ένα. Και πραγματικά, άμα κάτι είναι το πάθος σου, άμα κάτι θες πάρα πολύ να το πετύχεις, αφοσιώσου εκεί και προσπάθησε να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Και αυτό πραγματικά ήταν μία από τις καλύτερες συμβουλές που έχω πάρει στην καριέρα μου. Γιατί το γεγονός ότι αφοσιώθηκα στην εταιρεία βοήθησε την εταιρεία να πάει πολύ καλύτερα και βοήθησε και εμένα να ξεκαθαρίσω μέσα μου τι θέλω και να μην έχω να ασχολούμαι με διάφορα ερωτήματα όπως θα έπρεπε να το κάνω αυτό ή όχι. Ή επίσης όταν η εταιρεία παρέμεινε σε διάφορες δυσκολίες, δεν υπήρχε θέμα. Ήμουν τελείως αφοσιωμένος, πίστευα σε αυτό που θέλω να κάνω και συνέχισα να δουλεύω στην εταιρεία. Η εταιρεία λοιπόν που λεγόταν Aster Data άρχισε το 2005 σε σαν πάρα πολύ μικρό γραφείο, ήμασταν 3 άτομα. Και είχαμε μια πάρα πολύ καλή πορεία. Σε 5 χρόνια από το τέλος του 2005 μέχρι τις αρχές του 2011 καταφέραμε να μεγαλώσουμε την εταιρεία από 3 άτομα να την πάμε στα 120 άτομα και επίσης γίναμε ένας από τους πρωτοπόρους στο χώρο μας, ο οποίος είναι ο χώρος ανάλυσης δεδομένων που λέγεται Big Data. Μέσα λοιπόν από αυτό το χώρο καταφέραμε να πάρουμε πολλούς πελάτες, να αυξήσουμε τα έσοδά μας πάρα πολύ, διπλασιάσαμε και τα έσοδα και το μέγεθος της εταιρείας κάθε χρόνο. Και πήραμε και πολλά βραβεία. Εγώ προσωπικά βραβεύτηκα ως ένας από τους καλύτερους νέους επιχειρηματίες από το BusinessWeek το 2009 και το 2010 βραβευτήκαμε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ως ένας από τους 15 μεγαλύτερους τεχνολογικούς πρωτοπόρους στον κόσμο. Αυτό λοιπόν ήταν μια πολύ μεγάλη τιμή, αλλά και η εταιρεία τα πήγε πολύ καλά, οπότε ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι. Και τελικά το 2011 πωλήσαμε την εταιρεία σε έναν κολοσσό του χώρου, τη λεγόμενη Teradata, που είναι μια μεγάλη εταιρεία, είναι στο Fortune 500 στην Αμερική και είναι η πρωτοπόρος εταιρεία ανάλυσης δεδομένων. Η πορεία μας λοιπόν είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί όχι μόνο τελικά είχαμε μια πάρα πολύ καλή κατάληξη, είχαμε πάρα πολύ αναγνώριση, αλλά ενώ κάναμε αυτή την πορεία, είχαμε πάρα πολλά ανεβοκατεβάσματα. Το ενδιαφέρον είναι ότι συνήθως αυτές τις ιστορίες όταν σας λέει κάποιος ακούγεται ότι «Α, είναι πολύ ωραία, πήγες σε μια εταιρεία, όλα πήγαν καλά, πωλήθηκε η εταιρεία, αναγνωρίστηκε η εταιρεία, όλα ήταν τέλεια». Η αλήθεια όμως ήταν ότι πάρα πολλά σημεία στη ζωή της εταιρείας είχαμε αρκετά προβλήματα και μάλιστα πολλές φορές χρειάστηκε να αναρωτηθούμε αν αυτό που κάναμε ήταν πραγματικά σωστό, αν θα έκαναμε καλή κατάληξη ή όχι. Ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα λοιπόν που πήρα στην εταιρεία είναι ότι όταν αρχίσεις να δουλεύεις σε κάτι είναι πολύ πιθανό να έχεις πάρα πολλά προβλήματα και είναι πολύ πιθανό σε κάποιο σημείο να αναρωτηθείς πραγματικά αυτό που κάνεις θα δουλέψει, αξίζει, μπορεί να βλέπεις άλλους οι οποίοι έχουν ήδη επιτύχει και να λες τι κάθομαι εδώ, τι κάνω. Αυτό λοιπόν που έχει τεράστια σημασία είναι όταν αρχίσεις να κάνεις κάτι πραγματικά να το πιστεύεις και να το κάνεις όχι μόνο επειδή νομίζεις θα πετύχεις, επειδή μπορεί να πάρεις αναγνώριση, επειδή μπορεί να βγάλεις χρήματα. Αυτά είναι κάτι το οποίο θα έρθουν, αλλά πρέπει να το κάνεις γιατί είναι το πάθος σου, νιώσεις ότι μαθαίνεις πολύ και νιώθεις ότι αυτό που κάνεις ακόμα και να μην πάει πουθενά θα έχει πολύ μεγάλη αξία. Έτσι λοιπόν, αυτός ο τρόπος σκέψης ήταν ακριβώς αυτό που μας έκανε να μείνουμε στην εταιρεία, μας έκανε να μην τα παρατήσουμε, ακόμα και όταν πράγματα φαίνονται ότι δεν πήγαιναν καλά. Και να συνεχίσουμε να κάνουμε δουλειά. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα από τα σημεία στη ζωή της εταιρείας που πραγματικά κλονιστήκαμε ήταν το 2008. Το 2008 λοιπόν
ήταν ο χρόνος που στο τέλος του 2008 θέλαμε να πάμε και να πάρουμε επιπλέον χρηματοδότηση. Αυτό είναι ο σχέδιό μας και μέχρι τότε τα πηγαίναμε πολύ καλά. Αυτό όμως που έγινε ήταν το 2008, έγινε η οικονομική κρίση στην Αμερική και αυτό είχε δύο αποτελέσματα. Πρώτον, πάρα πολλοί από τους πελάτες μας που είχαμε διάφορα project και δουλεύαμε, εξαφανιστήκαν. Τότε δουλεύαμε αρκετά με εταιρείες του ίντερνετ, είχαμε πελάτες όπως η MySpace, όπως η LinkedIn και πολλές άλλα website, startups, web startups. Και αυτά με την οικονομική κρίση απλά σταματήσαν να ξοδεύουν χρήματα σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τα πολύ βασικά. Έτσι από εκεί που είχαμε ένα πολύ μεγάλο πελατολόγιο, βρεθήκαμε σε μια κατάσταση οικονομικής δυσχέρειας. Από την άλλη μεριά, οι venture capitalists, που ήταν αυτοί που χρησιμοποιούσαμε εμείς για να πάρουμε λεφτά, επηρεαστήκανε πάρα πολύ από τη χρήση. Θυμάμαι μάλιστα ότι η εβδομάδα που αρχίσαμε να πηγαίναμε και να μιλήσουμε στους venture capitalists για να πάρουμε λεφτά, ήταν ακριβώς η εβδομάδα που η Wall Street έκανε το μεγάλο crash. Και είχαμε πολλούς venture capitalists, πολλούς VCs, οι οποίοι θα πηγαίναμε, είχαμε ραντεβού για να μιλήσουμε και μία μέρα πριν θα μας το ακύρωνε. Θα έλεγα, παιδιά, λυπόμαστε, αλλά αυτή δεν είναι περίοδο για εμάς να επενδύσουμε. Έτσι λοιπόν περάσαμε περίπου 2 μήνες πολύ μεγάλου άγχους, πολύ στρες, όπου δεν ξέραμε πραγματικά θα καταφέραμε να βρούμε λεφτά για να συνεχίσει η εταιρεία τη ζωή της που ήταν πάρα πολύ απασχόμενη ή αν θα έπρεπε απλά να απολύσουμε το 80% του προσωπικού μας και να πραγματικά να αποδεχτούμε ότι η Aster Data δεν θα πάει πουθενά. Αλλά πραγματικά επειδή πιστεύαμε σε αυτό που κάνουμε, δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά, μιλήσαμε πάρα πολλούς ανθρώπους και τελικά καταφέραμε να βρούμε 2-3 venture capitalists οι οποίοι ακόμα και μέσω κρίσης πιστεύαν ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες επειδή έχουν τόσο καλή τεχνολογία, επειδή έχουν τόσο σημαντικά πλεονεκτήματα, επειδή φέρνουν κάτι το πραγματικά καινοτόμο στην αγορά, μπορούν να πετύχουν. Έτσι λοιπόν πήραμε τη χρηματοδότηση, όλα πήγαν καλά και το 2009, αφού η οικονομία ανέκαμψε και έχουν στρέφει τη χρηματοδότηση, καταφέραμε πραγματικά να επιταχύνουμε την πορεία της εταιρείας και να καταφέρουμε κάτι πραγματικά πολύ μεγάλο. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να σας αφήσω είναι ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι να βρείτε τι σας αρέσει. Να βρείτε τι πραγματικά σας κάνει παθιασμένους και τι σας κάνει ευτυχισμένους, όχι για αυτό που μπορεί να σας φέρει, μπορεί να σας πετύχει, αλλά γιατί μέρα με τη μέρα σας δίνει πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Άπαξ το κάνετε αυτό και άπαξ βρείτε κάτι που είναι πραγματικά αυτό που θέλετε να κάνετε, πραγματικά αυτό στο οποίο είστε καλοί, πιστέψτε σε αυτό, η κατάληξη θα είναι θετική. Αργά ή γρήγορα θα καταφέρετε κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και είτε θέλετε να μείνετε στην Ελλάδα, είτε θέλετε να μείνετε στην Αμερική, οι ευκαιρίες υπάρχουν. Φτάνει να βρείτε το πάθος σας και να αφοσιωθείτε. Αυτά λοιπόν ήθελα να πω σε εσάς σήμερα. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας και σας εύχομαι καλή τύχη και καλή συνέχεια. Γεια χαρά.